εδώ μέσα έχει πάρα πολύ κρύο. Ελπίζω να μην αρχίσουν να τρέμουν τα δόντια μου και το καταλάβετε στην κάμερα. Καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου και σας έχω ένα super duper καταπληκτικό βίντεο haul που έχω γυρίσει δύο φορές και επειδή έσπασαν τα νεύρα μου, έκοψα και φράντσα και είμαι τελείως διαφορετική από τα προηγούμενα δύο που είχα γυρίσει. Νόμιζα ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να κάτσω να γυρίσω αυτό το βίντεο, αλλά επιτέλους είμαι τώρα εδώ και εννοείται πως στο τέλος του βίντεο θα έχω και διαγωνισμό και για Instagram και εδώ για το YouTube, οπότε μείνετε συντονισμένοι ως το τέλος. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω πως κάτω στο κουτί της περιγραφής θα έχω και ένα link από ένα κανάλι μιας πολύ αγαπημένης μου YouTuber. Είναι από το κανάλι Διαλυκάκι, όπου το έχει η Μαρία. Τη Μαρία λοιπόν εγώ την παρακολουθώ πολύ πριν ξεκινήσω να κάνω το δικό μου κανάλι, γι' αυτό και την αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει. Είχε χαθεί για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα γιατί έγινε μανούλα και τώρα αποφάσισε να ξανεπιστρέψει, οπότε όσοι είστε καινούργοι γενικά στο YouTube και δεν την έχετε δει από τότε, ρίξτε μια ματιά στο κανάλι της γιατί είμαι σίγουρη θα σας αρέσει. Πρώτα θα δούμε τα καλλιτικά για να φεύγουν, γιατί είναι τα μόνα που έχω να σας δείξω. Έκανα μια παραγγελία η πρώτη μου από Beauty Bay, η οποία ήρθε μέσα σε μια εβδομάδα. Επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, οι παραγγελίες από Beauty Bay δεν παίρνουν τελωνίο. Γνωρίζω πως οι περισσότεροι που παρήγγειλαν μέσα στο Black Friday μισούν το Beauty Bay και δεν έχουν άδικο, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έλαβαν ποτέ την παραγγελία τους. Εγώ έβαλα το απλό, χωρίς μεταφορικά, χωρίς τίποτα, χωρίς express. Μου ήρθε σε μία εβδομάδα, ήταν με courier στην πόρτα μου. Εν τω μεταξύ, όταν ήρθε, δεν ήξερα ότι είναι από Beauty Bay, γιατί είναι τελείως σφραγισμένο εδώ το κουτί. Και πρέπει να σκίσεις το χαρτάκι από εδώ, να σκίσεις αυτήν εδώ την ταινία για να ανοίξει. Αρχικά, όταν το έλαβα, το έκανα unboxing στο Instagram, αλλά το έχω κρατήσει στα highlights του προφίλ μου. Οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε, υπάρχει ακόμη. Και νομίζω πως ήδη φαίνεται από εδώ πέρα λίγο το τι έχω πάρει. Έχω πάρει δύο πραγματάκια. Πήρα πρώτα ένα πινέλο ζωήβα. Δείτε σε τι ωραία συσκευασία έρχεται. Είναι rose gold και είναι έτσι ανάγλυφη. Είναι το πρώτο πινέλο που παίρνω από ζωήβα και μπορώ να σας πω ότι έχω κατά ενθουσιαστεί. Είναι το 227 από τη σειρά rose gold και γνωρίζω πως είναι dupe για το 217 από MAC. Μάλιστα, όσοι το είδατε στο Instagram, κάποιες κοπέλες μου στείλατε μήνυμα και μου είπατε ότι είναι ακόμη καλύτερο και από το 217. Είναι ένα καταπληκτικό πινέλο, είναι τρομερή η ποιότητά του και σίγουρα θα δείτε μέσα στη χρονιά ότι θα κάνω και άλλες αγορές από ζωήβα. Που επίσης έμαθα τελευταία ότι τα πινέλα ζωήβα τα έχει μια Ελληνίδα η οποία ζει στη Γερμανία και μάλιστα είναι Θεσσαλονικιά. Είσαστε έτοιμοι για αυτό που θα σας δείξω? Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν ήμουν ποτέ έτοιμη για αυτήν εδώ την παλέτα. Να σας πω την αλήθεια, αρχικά στο καλάθι μου είχα βάλει μια άλλη που ήταν με πιο μπρονζέ αποχρώσεις, δεν θυμάμαι την ονομασία της, αυτή εδώ είναι η The Magic by Juvia's. Είχα βάλει λοιπόν εκείνη την παλέτα, αλλά λέω εντάξει, έχω πάρα πολλές με τις ίδιες αποχρώσεις, γιατί να κινηθώ στα ίδια κλασικά, τα χρωματάκια που το πάω εγώ, στα πολύ έτσι basic. Ας πάρω κάτι έξαλλο για να κάνω τις δοκιμές μου που θέλω, για να βαφτώ τέλος πάντων λίγο πιο έντονα. Και πείτε μου, υπάρχει άλλη παλέτα που να μπορείς να πειραματιστείς περισσότερο από αυτήν εδώ? Την είχα δει σε review που είχε κάνει η Γιούλη, αλλά να πω την αλήθεια, όταν την είχα δει δεν έλεγα ότι θα τολμήσω να την πάρω. Και όμως να που την πήρα και ανυπομονώ να τη δοκιμάσω, ανυπομονώ να τολμήσω κάποιες από αυτές τις αποχρώσεις που έχει εδώ, όπως είναι αυτή, όπως είναι αυτή εδώ, αυτή. Εντάξει, δεν υπάρχουν αποχρώσεις που έχει και τα πάντους είναι τεράστια. Ξέρασα να σας πω πως η τιμή από το πινελάκι ζωήβα ήταν περίπου στα 9 ευρώ και κάτι και από την και της παλέτας η τιμή ήταν περίπου στα 34 ευρώ, 34-35, κάπου εκεί. Πάρα πολύ καλή τιμή και για την ποιότητά της, γιατί σύμφωνα με τα review που έχω δει έχει απίστευτες κριτικές, αλλά και για την ποσότητα που έχει κάθε σκιά, είναι τεράστια. Και πάμε τώρα να περάσουμε στα ρούχα. Αγόρασα από δύο καταστήματα και από τα δύο έκανα ηλεκτρονική παραγγελία. Το πρώτο ήταν μια παραγγελία από Stradivarius, όπου σας την είχα δείξει και αυτή στο Instagram. Ήταν μια τεράστια σακούλα, τεράστια σφραγισμένη σακούλα που μου ήρθε, αλλά όπως σας είπα, ξαναέκανα αυτό το βίντεο, οπότε έκανα εκεί unboxing και τώρα δυστυχώς τα έχω ανοίξει και τα έχω βάλει τα ρούχα, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Γενικά αυτό το λες και ιντερνετικό haul, γιατί ό,τι θα σας δείξω το έχω παραγγείλει από το ίντερνετ, δεν έχω πάει σε φυσικό κατάστημα να το πάρω. Θα ξεκινήσουμε με τα Hexer Clothing και πρώτο είναι αυτό που φοράω τώρα, αυτό το τέλειο φούτερ χωρίς κουκούλα που γράφει μπροστά Broke But Fabulous. Είναι πολύ χουχουλιάρικο, το πήρα σε μέγεθος small και μου έρχεται ακριβώς. Δεν είναι ούτε το υπερβολικά φαρδί το oversized, αλλά ούτε και το στενό
φούτερ που δεν μ' αρέσει καθόλου γιατί είναι σαν να το έχει πάρει δανεικό. Και γενικά αυτό το μπλουζάκι νομίζω πως από την πρώτη στιγμή που το είδα είπα πως μου ταιριάζει, δεν παίζει. Αυτό το μπλουζάκι είναι για μένα. Αυτό το μπλουζάκι με είχατε δει να το φοράω και σε δύο προηγούμενα μου βίντεο. Ήταν όμως το κοντομάνικο. Τώρα σας δείχνω το μακριμάνικο. Όπου το πήρα και σε λευκό και σε μαύρο γιατί μου αρέσει πολύ το σχέδιό του. Είναι basic για να το φοράω με όλα μου τα ρούχα αλλά και με κάτι ακόμη πιο καλό. Και επίσης δεν είχα μακριμάνικα πολλά, αυτά τα βαμβακερά τα αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά ό,τι προηγούμενο μακριμάνικο είχα μου είχε χαλάσει, οπότε γι' αυτό πήρα δύο για να έχω. Και τελευταίο κομμάτι είναι το λευκό φούτερ από Hexer Clothing με τις γάτες. Βγαίνει και σε μαύρο, αλλά ήθελα το λευκό γιατί έχω τρέλα γενικά με τα λευκά μπλουζάκια και τα λευκά φούτερ. Πάντα είχα μια δυσκολία στο πλύσιμο των λευκών ρούχων, στο ότι έπρεπε να μαζέψεις πολλά λευκά για να βάλεις μια πλύση. Αλλά έχω τόσα πολλά λευκά πλέον που δεν έχω κανένα θέμα. Νομίζω ότι αρχίζουν και ισοφαρίζουν με τα μαύρα που έχω. Για την περίπτωση τώρα που θέλετε να κάνετε παραγγελία από Hexer Clothing, να σας πω ότι εγώ φοράω το μέγεθος small. Για το δικό μου σωματότυπο είναι μια χαρά. Το μόνο που βρήκα ότι είναι ένα τσικ πιο στενό από τα κοντομάνικα είναι τα μακριμάνικα, ότι είναι ένα τσικ πιο στενό το νουμεράκι. Εμένα μου κάνει ακριβώς, είναι μια χαρά. Απλά μια κοπέλα με λίγο παραπάνω στήθος και παραπάνω πλάτη σίγουρα θα θέλει στα μακριμάνικα αυτά το medium. Και τώρα πάμε στην παραγγελία από Στρατιβάριους. Να σας πω ότι πρώτη φορά έκανα ηλεκτρονική παραγγελία από τα Στρατιβάριους και αυτό γιατί δεν ήθελα να τσαλαπατηθώ μέσα στα καταστήματα εκείνες τις ημέρες. Την παραγγελία την έκανα περίπου 15 Δεκεμβρίου. Έκανε κοντά 2 εβδομάδες να έρθει. Ήρθε μία μέρα πριν φύγει το 2017. Είχα απελπιστεί λίγο να πω την αλήθεια. Είχα σκεφτεί ότι μπορεί να ακυρώθει και να μην τον πήρα χαμπάρι, αλλά άργησε λόγω των ημερών και είναι λογικό γιατί είχε σίγουρα πολλή κίνηση επειδή ήταν οι γιορτές. Από ένα ποσό και πάνω είναι δωρεάν τα μεταφορικά και η αντικαταβολή, οπότε δεν πλήρωσα τίποτα παραπάνω όταν λες και πήγα σε ένα κατάστημα και ψώνισα. Και το πολύ ωραίο που είδα και ήταν και η αφορμή για να κάνω την παραγγελία ήταν ότι σε περίπτωση που κάτι δεν μου κάνει, μπορώ να πάω σε κάποιο φυσικό κατάστημα και να το αλλάξω. Δεν χρειάζεται να μπλέξω με κούρερ και τα λοιπά και να το επιστρέψω πίσω. Και αυτό ήταν κάτι που θα με διευκόλυνε πολύ εμένα. Ό,τι δεν μου έκανε, απλά θα πήγαινα στο κατάστημα και θα το άλλαζα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και τι πήρε για πρωτορούχο η Κατερίνα? Εννοείται ότι πήρε ένα ακόμη σενίλ. Γιατί αν δεν πάρει όλα τα σενίλ που υπάρχουν στα καταστήματα φέτος, δεν θα ηρεμήσει. Πήρα αυτό το τέλειο σενίλ πουλόβερ σε μπλε σκούρο χρώμα. Το έχει σε κόκκινο, σε dusty pink, σε λευκό, σε μαύρο, το έχει σε κυπαρισί. Έχει εκπληκτικά χρώματα, το έχει και σε εκείνο το ριγέ που με έχετε δει να φοράω σε άλλα βίντεο. Αυτό λοιπόν δεν έχω σταματήσει να το φοράω, έχω ξετρελαθεί. Είναι τόσο μα τόσο απαλό, τόσο ζεστό, τόσο υπέροχο. Σε αυτό εδώ το χρώμα δεν είχα pullover, γενικά ίσως δεν είχα καμία μπλούζα. Οπότε ήθελα πολύ να δω αν μου ταιριάζει και μου έκατσε μια χαρά. Η τιμή του νομίζω, βασικά για όλα θα σας έχω τιμές από κάτω, αλλά νομίζω πως αυτό ήταν στα 19. Εννοείται πως τιμές δεν θυμάμαι, θα σας τις έχω όλες κάτω στο κουτί πληροφοριών, αλλά και όταν ακόμη είχαν τα καρτελάκια τους τα ρούχα, η τιμή ήταν καλυμμένη με αυτοκόλλητο. Το κάθε ρούχο μου ήρθε ξεχωριστά στη ζελατίνα του με το χαρτόνι του, δεν το είχε δοκιμάσει, δεν το είχε βάλει κανείς. Απλά η κάθε τιμή ήταν καλυμμένη, οπότε μπορούσα να τα δω μόνο από την απόδειξη που δυστυχώς την έχω πετάξει. Πήρα ένα ακόμη φουτεράκι λευκό που γράφει μπροστά Fabulous, με τράβηξε το ότι είναι λευκό με κόκκινο και σκέφτηκα ότι με κόκκινο κραγιόν θα είναι απλά καταπληκτικό, δεν υπάρχει, θα γράφει τέλεια. Πήρα δύο κοντομάνικα, τα οποία εντάξει το αναγνωρίζω, δεν είναι η εποχή για να σας δείξω τέτοιο μπλουζάκι μαρινιέρα, αλλά ήταν περίπου στα 4 ευρώ και κάτι, 5 ευρώ, οπότε πήρα γιατί ήθελα να έχω ένα τέτοιο και ένα σε λευκό, το οποίο είναι με πιο κοφτό έτσι μανικάκι. Γενικά νομίζω ότι κάνω συλλογή από λευκά μπλουζάκια. Πρέπει να έχω πάρα πολλά, απλά με βολεύει. Αρπάζω ένα λευκό μπλουζάκι, το φοράω και βγαίνω και με ένα λευκό μπλουζάκι μοιάζεις απλά πάντα περιποιημένος. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τρομερό στον ντύσιμο. Πρώτα τελευταίο είναι ένα μπλουζάκι πάρα πολύ βασικό που έλειπε από την ντουλάπα μου και σίγουρα το θέλω και σε άλλα χρώματα. Είναι στενό, κάνει πολύ μικρό ζιβάγκο, ίσα ίσα λίγο μέχρι εδώ και το μανικάκι του είναι 3 τέταρτα. Εγώ να πω την αλήθεια, στο site νόμιζα απλά ότι είναι σπασμένο λευκό, όχι το πολύ λευκό του πάγου, σπασμένο λευκό, αλλά αυτό είναι πολύ πιο σαμπανιζέ, αλλά μου άρεσε και ταιριάζει με οτιδήποτε είχα σκεφτεί ότι θα το βάλω. Γενικά είναι ένα μπλουζάκι που μπορείς να το βάλεις είτε με πολύ καλοντήσιμο, είτε με πάρα πολύ απλοντήσιμο
και σε βγάζει αμέσως από τη δύσκολη θέση το να σκέφτεσαι τι θα βάλω, τι να βάλω με σακάκι, τι να βάλω με γούνα, τι να βάλω με τζιν. Αρπάζεις αυτό το μπλουζάκι και είσαι έτοιμος. Και τελευταίο κομμάτι που πήρα είναι ένα κολάν από αυτά τα τύπου πουσα που έχουν στα Ζάρα. Εγώ μόνο στα Ζάρα νόμιζα ότι υπήρχαν αυτά, αλλά βρήκα και στο Στρατιβάριος και νομίζω ήταν και λίγο πιο χαμηλή η τιμή του και μου άρεσε και πιο πολύ από το Στρατιβάριος. Νιώθω ότι το υλικό του μου άρεσε λίγο πιο πολύ από τα Ζάρα. Νιώθω ότι ήταν πολύ χοντρό και περίεργο. Αυτό είναι πάλι χοντρό, αλλά κάθεται πιο ωραία στο σώμα. Αυτές ήταν λοιπόν οι αγορές που έκανα το τελευταίο διάστημα και πάμε τώρα να δούμε το δωράκι που θα κερδίσετε εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram, γιατί θα κληρώσουμε ένα εδώ στο YouTube και ένα εδώ στο Instagram, οπότε θα έχουμε δύο νικητές. Είναι από Αναγέννησης The Hellenic Personal Clinic, μια καταπληκτική μάσκα προσώπου που απευθύνεται σε δέρματα που έχουν ακμή. Βοηθάει στα σημάδια, βοηθάει στους σπόρους, έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, οπότε θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσουν δύο από εσάς. Η ώρα του διαγωνισμού θα είναι κάτω στο κουτί πληροφοριών, για να μην τους πω εγώ λάθος και σας μπερδέψω. Το επόμενο δωράκι είναι από Alex and the Jewel και είναι handmade κοσμήματα. Θα τρέξει δυστυχώς ο διαγωνισμός μόνο στο Instagram και είναι αυτά εδώ τα τέλεια σκουλαρίκια φουντίτσες. Σε αυτό εδώ το υπέροχο ανθρακή γκρι χρώμα που το λατρεύω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε όσοι θέλετε να πάρετε μέρος για τα σκουλαρίκια θα πάρετε από το Instagram, link εννοείται πως θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και όσοι θέλετε να πάρετε μέρος για την μασκούλα θα πάρετε και από εδώ από το YouTube, αλλά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε και από το Instagram, οπότε ίσως και δύο πιθανότητες παραπάνω να κερδίσετε. Ένα ακόμη βίντεο μου έφτασε στο τέλος του, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πολύ κάντε το ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε ούτε ένα μου διαγωνισμό. Έρχονται πάρα πολύ πλούσια δώρα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, φιλάκια πολλά πολλά σε όλους!